Ensuite, sur la Grèce, c'est la Grèce qui fait l'effort aujourd'hui et qui fera l'effort demain, puisque les centres de spots sont en Grèce. Δεύτερον, όλα αυτά τα μέτρα εν τέλει θα δοθούν στα αυτά τα χρήματα, συνεχίζει η κυρία Καγελάριος, θα δοθούν για την χρηματοδότηση έργων υποδομής προς όφελος των προσφύγων και συγκεκριμένα θα υπάρξει μια δήλωση σχετική αύριο μετά την συζήτηση και με τον κύριο Νταβούτογλου. Καταρχήν υπάρχει η συμφωνία των 28, υπάρχουν κάποια περαιτέρω τεχνικά θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν και να διελευταθούν και εν τέλει θα υπάρξει μια κοινή δήλωση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά βεβαίως και τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν. Ο κύριος Κέλλα. Κύριε Καγκελάρια, στην Ελλάδα υπάρχουν οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή να υπάρξει μεμονωμένη και ατομική εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης ασύλου. Το δεύτερο είναι, τι έχετε να πείτε για την συμφωνία, το προσχέδιο συμφωνίας που αφορά την απελευθέρωση της βίζας. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει εκπλήρωση των 21, αν θέλετε, 20 προϋποθέσεων. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχικό κείμενο, υπάρχει μια γενική επί της αρχής συμφωνία ότι θα πρέπει να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις πριν γίνει η απελευθέρωση της βίζας. Και βέβαια είναι τον 72 τον αριθμό μέχρι στιγμής. Επίσης, όσον αφορά τις διηγητικές λεπτομέρειες που αφορούν την εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης ασύλου στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σύντομα θα υπάρξει πρόσληψη προσωπικού και ειδικών, έτσι ώστε μπορέσουν να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, ο κύριος Κράουζε. À la fois les marines des différents pays et notamment l'OTAN, puisque l'OTAN est présent à travers sa flotte sur la mer Égée, et que la Turquie puisse également réadmettre tous ceux qui sont venus de son territoire et qui n'avaient pas vocation à rejoindre l'espace européen. Engagement du côté de l'Europe, c'est d'autoriser les visas, mais avec des conditions là aussi très précises, parce que la Turquie doit respecter 72 critères. Και δεν θα υπάρξει απελευθέρωση βίζας, λέει ο κ. Λονάντα, παρά μόνο εάν εκπληρωθούν τα κριτήρια που έχουμε θέσει για αυτό το θέμα. Βεβαίως, στην Τουρκία έχουμε υποσχεθεί ήδη 3 δισεκατομμύρια και κατά πάσα πιθανότητα στα πλαίσια των συζητήσεων θα υπάρξουν και περαιτέρω χρήματα, περαιτέρω ποσά τα οποία θα δοθούν για την εκπλήρωση αυτού του σχεδίου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί φυσικά μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και φυσικά θα υποκληθεί και ένα κείμενο που το οποίο θα καταλήξουμε μετά την συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που θα πρέπει να εξετάσουν οι 28. Εκ μέρους της Τουρκίας τελευταία έχουν εκφραστεί πολλές προσδοκίες κυρίως στον τύπο. Ξέρουμε ότι και ο Σπίγκελ αλλά και διάφορα άλλα θέματα έχουν θυγεί. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα? Ξέρετε βεβαίως ότι έγινε και μία τρομοκρατική ενέργεια στην Τουρκία και
Βέβαια η Τουρκία θέλει να προστατευτεί από την τρομοκρατία. Όμως αυτό δεν γίνεται με παράβαση ούτε των δικαιωμάτων του τύπου, ούτε και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό φυσικά θα τεθεί και στα πλαίσια των συζητήσεων που θα γίνουν, όχι μόνο αυτών που αφορούν τους πρόσφυγες, αλλά και γενικότερα των συζητήσεων που πρέπει να γίνουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας εν ώψη της μελλοντικής ένταξης της Τουρκίας. Εγώ πάντοτε έχω υποστήριξει την Τουρκία σε περίπτωση κάθε φορά που γίνεται κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Φυσικά έχω υποστηρίξει και το θέμα της Τουρκίας ως χώρας υποδοχής τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων. Φυσικά η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο και στο θέμα της Συρίας, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και η Τουρκία δεν μπορεί από μόνη της να αποφασίζει τι μπορεί να γίνεται και τι δεν μπορεί να γίνεται σε αυτό το τομέα. Και σε αυτό νομίζω συμφωνούν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, αυτή η συμφωνία είναι βέβαιη? Υπάρχουν ακόμα θέματα ανοιχτά που πρέπει να συζητηθούν με την Τουρκία? Υπάρχουν ελπίδες σοβαρές ή αν μη τι άλλο μια σχετική βεβαιότητα ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή ότι θα πάμε στο επόμενο εξάμηνο? Καταρχήν, θα πρέπει να απαντηθεί ένα πρώτο ερώτημα που αφορά την συμφωνία των χωρών της Ευρώπης να πάμε σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Αυτό τελείωσε. Μπορεί να μας πήρε τόση ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει τελειώσαμε, συμφωνήσαμε. Φυσικά υπήρξαν ερμηνείες, υπήρξαν προϋποθέσεις, υπήρξαν ποσοστώσεις και άλλες λεπτομέρειες, αλλά 28 εν πάση περιπτώσει συμφώνησαν σε μια κοινή πρόταση. Αυτή η πρόταση τώρα θα συζητηθεί με την Τουρκία. Και δεν μπορώ να σας εγγυηθώ βεβαίως ότι θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα για τους πρόσφυγες, για την Τουρκία και για την Ευρώπη. Όλα θα εξαρτηθούν από την συζήτηση, από τη διαπραγμάτευση και βέβαια από το κατά πόσον 28 θα συμφωνήσουν με το κείμενο που θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στον προορισμό μας. Η διαδικασία αυτή διαρκεί εδώ και αρκετές εβδομάδες και πιστεύω ότι βρισκόμαστε προς τη λήξη της. Και θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας σε αυτό το σημείο. Ακόμα και αν καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία όπως τη θέλουμε, ακόμα και αν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία με μέσα που θα δώσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η Ελλάδα, να δημιουργηθούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και να γίνουν σεβαστές, να υλοποιηθούν, αν θέλετε καλύτερα, οι δεσμεύσεις της Ευρώπης, θα υπάρξουν δυσκολίες. Ας μην ξεχνούμε ότι καταρχήν υπάρχει το αίτιο, το βασικό της μετακίνησης πληθυσμών από τη Συρία προς την Ευρώπη. Υπάρξει μία διαπραγμάτευση για το μέλλον της Συρίας που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε κάποια ανακοχή. Αλλά και πάλι θα υπάρξει μετακίνηση πληθυσμών. Και μια άλλη κατάσταση που μας ανησυχεί πάρα πολύ είναι η κατάσταση της Λιβύης, που φυσικά εάν εν τέλει δεν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή με μια σχετική ασφάλεια, με έλεγχο των λιβικών ακτών, έτσι ώστε να μην υπάρχει διακίνηση, αν θέλετε, παράνομη ατόμων
Γνωρίζετε με ποιους κινδύνους για τα άτομα που μεταφέρουν και βεβαίως με επαναπροώθηση όσων εγκαταλείπουν τις λιβικές αρχές. Γνωρίζετε ότι θα υπάρξει πάλι μετακίνηση πληθυσμών. Ίσως οι πληθυσμοί αυτοί να μην περνούν πια από την Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα βρουν άλλους δρόμους, όπως παραδείγματος χάρη την Ιταλία, τη Μάλτα κλπ. Και βέβαια και πάλι η Γαλλία και η Γερμανία θα είναι οι χώρες εκείνες που θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο βάρος. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο το οποίο οριστικά θα λύσει το θέμα των προσφύγων. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε επίσης ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε και την Ιορδανία και τον Λίβανο, γιατί και εκείνες οι χώρες, αυτές οι χώρες υποδέχονται πρόσφυγες. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί η δημιουργία όλου αυτού του μηχανισμού στα ελληνικά νησιά? Πιστεύετε ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, μήνες? Πόσος χρόνος θα είναι αυτός? Επίσης, ο Βρετανός Πρωθυπουργός σήμερα το βράδυ αναφέρθηκε σε ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα που αφορά τον μηδενισμό του ΦΠΑ για τα προϊόντα υγιεινής, όπως παραδείγματος χάρη τις σερβιέτες. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει και στη Γαλλία? Μάλιστα. Και ενώ η συνέντευξη τύπου